Η αποστολή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας είναι στον πυρηνικό σταθμό της Ζαμπορίζια και κάνει όλους τους απαραίτητους ελέγχους. I have just completed a first tour of the key areas that we wanted to see in this first approach to the whole facility. Of course, there is a lot more to do. My team is staying on, and more importantly, and most importantly, we are establishing a continued presence from the IAEA here. Τα μέλη της ειδικής αποστολής παρατηρούν και τα σημάδια από τα πλήγματα στο πυρηνικό εργοστάσιο, για τα οποία αλληλοκατηγορούνται Μόσχα και Κίεβο. На жаль, окупанти не пустили журналістів, але організували масовку своїх пропагандистів. На жаль, представники МАГАТЕ не захистили представників незалежних ЗМІ. Το κλιμάκιο του Διεθνούς Οργανισμού για την Ατομική Ενέργεια βρίσκεται από το πρωί στον πυρηνικό σταθμό, ελέγχει τα συστήματα ασφαλείας. Τόπεν και ο Θανάσης Αυγερινός βρέθηκαν στη Ζαπορίζια για να καταγράψουν την αποστολή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας στο πυρηνικό εργοστάσιο. Μπαίνουμε στο πυρηνικό σταθμό του Ζαπορίζια. Είμαστε η πρώτη ομάδα ξένων δημοσιογράφων που φτάνει εδώ μετά την άνοιξη και μετά την όξυνση της κατάστασης γύρω από αυτόν. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιμένει πως με τον πόλεμο προσπαθεί να προστατέψει τη Ρωσία. На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые воюют там, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию. Και ο Εμμανουέλ Μακρόν επαναλαμβάνει την πάγια θέση της Δύσης, πως δεν θέλει να εμπλακεί άμεσα στον πόλεμο. Nous ne participons pas à la guerre. Nous n'avons pas envie de participer à la guerre. Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner militairement cette guerre.